Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα από το Ε μέχρι το Χ, εδώ στη Δίων τηλεόραση. Και αυτό το απόγευμα, σήμερα... 24. Έτσι. Ημέρα Πέμπτη. 23 είναι, συγγνώμη. Α, ναι, 23. Είναι 23. Είναι 23. Γιατί είναι 23. Γιατί είναι 23. Νόμιζα ότι είναι 24. Λοιπόν, είναι 23 Ιανουαρίου. Δεν σε βολεύει, εντάξει. Λοιπόν. Παρότι είναι, βλέπω ατμοσφαιρική ρήπανση σε μέτρια επίπεδα, εγώ επηρεάστηκα πάντως. Επηρεάστηκες, ναι. Δεν πειράζει. Ορθογραφικό λάθος ήταν αυτό, κυρίες και κύριοι. Ναι, μην το λάβετε υπόψη. Ναι, μην το λαμβάνετε υπόψη. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα. Τι καιρό θέλεις να σου πω. Αμέσως θα σου πω τι καιρό κάνει. Λοιπόν, για αυτή την ώρα θα σου πω κεντρική Μακεδονία. Θεσσαλονίκη 14 βαθμοί, Κατερίνη 12, Βέρεια 12, Γιαννιτσά 14, Έδεσα 13, Κιλκής 14, Πολύγυρος 11. Καλός ο καιρός για την κεντρική Μακεδονία και από ό,τι φαίνεται στα ίδια επίπεδα, ίδια επίπεδα αύριο, παντού βροχές, βροχερός ο καιρός λοιπόν αύριο σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Αλλάζει ο καιρός, άλλωστε ήταν αναμενόμενο και εδώ και δηλαδή. Καιρό. Ναι. Όχι αρκετά, αλλά θα πέσει η θερμοκρασία για την Παρασκευή. Δεν και λέμε τώρα και δεν έχουμε χειμώνα, βεβαίως... έχει ήλιο και μόλις πέσει η θερμοκρασία θα λέμε αχ, τι χειμώνας χάλιας είναι αυτός, πότε θα βγει ο ήλιος. Θα έχουμε τον... θα έχουμε λοιπόν... Χειμώνα. Τι γίνεται με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Δεν ξέρω. Πάνω κάτω. Ότι ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη υποφέρει. Θέλω να μου πεις λίγο τα επίπεδα. Και εδώ αν τα είναι... επίπεδα λέει είναι μέτρια. Πώς το βγάζει το μέτριο τώρα αυτό. Το βγάζει βέβαια με τις μετρήσεις. Τις μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς. Mm-hmm. Όπου έχουν βγάλει ότι είναι σε μέτρια επίπεδη ατμοσφαιρική ρήπανση. Μιλάμε δηλαδή για τα περιβόητα πια αιρούμενα σωματίδια. Είναι μέσα σε καλούς αριθμούς. Και να σας το πούμε, νομίζω δεν έχει νόημα, πολύ λίγοι θα καταλάβουν. Μόνο ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες τιμές που είναι 43, 20, 85. 24 βλέπω στο σταθμό Λαγκαδά, που είναι συνήθως ο σταθμός ο οποίος έχει πολύ υψηλές τιμές. Δεν είπαν ότι θα... Έτσι είναι, ναι. Οπότε είμαστε σε καλά επίπεδα, άρα είναι όντως μέτρια. Να σας πούμε ότι σήμερα καταβάλλεται η τρίτη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Στους λογαριασμούς δικαιούχων μπαίνει η δόση λοιπόν. Αυτοί που προμηθεύτηκαν πετρέλαιο από τέλη Νοεμβρίου και μετά. Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, θα δοθούν 38,5 εκατομμύρια ευρώ σε 327.000 δικαιούχους και συνολικά το Υπουργείο Οικονομικών έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα 59,5 εκατομμύρια ευρώ προς τους δικαιούχους του επιδόματος, με τις πιστώσεις για επιδόματα θέρμανσης να έχουν προϋπολογιστεί στα 180 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ακόμα δηλαδή. Υπάρχουν ακόμα χρήματα για να πάρουν όσοι είναι δικαιούχοι. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου οι γιατροί του ΕΟΠΗ πραγματοποίησαν πριν από λίγη ώρα διαμαρτυρία μπροστά στα γραφεία του ΕΟΠΗ στην Αριστοτέλους, στην πλατεία Αριστοτέλους, για το επίμαχο βεβαίως νομοσχέδιο. Διαμαρτύρονται και κάνουν λόγο για διάλυση του ΕΣΥ. Θα έχουμε και μέλλον στις κινητοποιήσεις αυτές. Έτσι είναι, και βεβαίως έχουμε και άλλες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, αποφασίζουν τουλάχιστον για. Κινητοποίηση εκπαιδευτική στις 7.30 το απόγευμα. Η Τρίτη ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης καλεί σε έκτακτη γενική συνέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώτου Λυκείου Σικαιών με θέματα αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και σχολική μονάδα, διαθεσιμότητες απολύσεις και δράση το επόμενο διάστημα. Οπωσδήποτε υπάρχει ένας αναβρασμός και, στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί έχουν και πάλι ξεσηκωθεί για κινητοποίησεις. Και έχουμε και μια ευχάριστη είδηση. Έχουμε μια είδηση που έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, καθώς οριστικοποιήθηκε σήμερα η συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Λιμένου Θεσσαλονίκης και της Τρενοσέ. Έγινε σύσκεψη και συμφώνηση με δύο πλευρές. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας και της συμφωνίας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και του σιδηρόδρομου ως προς τη μεταφορά φορτίων στη Βόρεια Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Τουρκία. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα της ημέρας, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κυριότερα. Αν προκύψει κάτι, θα το αναφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και δεξίωσης. Facebook, Twitter, τηλεφωνικές γραμμές στο Gmail. Mm-hmm. Είναι γνωστά πια. Και στο Instagram επίσης, που πάντα το ξεχνάς. Πάντα το ξεχνάω, ναι. Είμαι πιο εξοικειωμένη μετά. Λοιπόν, παντού μας βρίσκεται, όπου είστε εσείς, είμαστε και εμείς. Και πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα, επειδή είχαμε μια ενημέρωση των
Μάλλον, είχαμε μια ενημέρωση, μια συνέντευξη τύπου των αγελαδοτρόφων στη Θεσσαλονίκη. Δήλωσαν λοιπόν ότι θα οδηγηθεί σε αφανισμό ελληνική γαλακτοπαραγωγική κτηνοτροφία σε περίπτωση που επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος από 5 σε 10 ημέρες. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Φυλής Holstein Ελλάδας, τον κύριο Αθανάσιο Βασιλέκα, για να μας πει περισσότερα και να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι όταν μια χώρα βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα, θέλω να πιστεύω ότι το πρώτο το οποίο κοιτάζει είναι ο πρωτογενής της τομέας και πώς μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της. Δεν κοιτάζει πώς θα αυξήσει τις εισαγωγές της με σκοπό τον ήδη ελλειμματικό πρωτογενή τομέα να τον εξαλείψει. Και τι ακριβώς είναι το πρόβλημα. Δηλαδή σε τι αποσκοπεί η επέκταση των 5 ημερών σε 10 και μάλιστα στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας που είναι δεδομένο και υπάρχουν και εκθέσεις καθηγητών ότι δεν διασφαλίζει αυτή η επέκταση την ασφάλεια των καταναλωτών. Η απελευθέρωση των εισαγωγών, η δυνατότητα να παρασκευάζεται φρέσκο γάλα από εισαγόμενο γάλα, με αυτή την επέκταση που γίνεται, ή να έρχονται έτοιμα συσκευασμένα προϊόντα απ' έξω. Σε τι αποσκοπεί? Αν μπορούσε κάποιος να μας εξηγήσει, θα το καταλαβαίναμε κι εμείς. Εμείς αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι αποσκοπεί στην εξάλληψη, στην κυριολεξία της ελληνικής τροφίας. Αυτό που λένε ότι θα υπάρχει μείωση του κόστους για τον καταναλωτή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά επειδή το μακρά διάρκεια ζωής γάλα το οποίο διατίθεται σήμερα στην ελληνική αγορά, είτε από τις ελληνικές γαλαντοκρανίες είτε από τις έξω, την κάνει να είναι ακριβότερο από το φρέσκο το οποίο είναι ελληνικό, δεν μας πείθουν ότι θα έχουμε μείωση του κόστους με την απελευθέρωση των εισαγωγών. Και μάλιστα σε μια περίοδο που στην Ευρώπη το γάλα, η τάση είναι συνεχώς αναλυτική και οι τιμές είναι σε επίπεδα Ελλάδας και πάνω. Άρα, για τον καταναλωτή, τι σημαίνει η επιμήκυνση των ημερών, κύριε Βασιλέκα? Κατά τη γνώμη μου, για τον καταναλωτή δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει ενδεχομένως ένα πιο υποβαθμίλου προϊόν. Για τις εταιρείες όμως εισαγωγών. Άρα σημαίνει, όταν λέμε υποβαθμισμένο προϊόν, σημαίνει ότι κερδίζουν. Και ο καταναλωτής θα έχει υποβαθμισμένο προϊόν, είπατε, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Ναι. Ξεχνάτε ότι στο τρόφιμο υπάρχει ένα παγκόσμιο αξίωμα. Ότι όσο απομακρύνεσαι από τον τόπο παραγωγής, τόσο υποβαθμίζεται η αξία του προϊόντος. Δεν μπορεί εμείς να αποτελέσουμε εξαίρεση σε αυτό. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Βασιλέκα, τι προτείνετε εσείς? Να αναπτύξουμε την εγχώρια παραγωγή μας. Αυτό είναι αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς ένα γωνιωδώς. Αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε. Βασίρουμε και την πολιτεία σε μια τέτοια κουβέντα και επιτέλους τη χάραξη ενός πενταετούς πλάνου. Ενός πενταετούς αναπτυξιακού πλάνου της εγχώριας στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε ούτε για πυράβλους υψηλής εμβέλειας, ούτε για υψηλή τεχνολογία. Μιλάμε για κτηνοτροφία. Επιτρέψτε μου να σου πω ότι υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις στην Ελλάδα για να αναπτυχθεί ο κλάδος. Και κατάλληλο προσωπικό και άνθρωποι, ας πούμε, ενός υψηλού μορφωτικού επίπεδου που ασχολούνται και θέλουν να ασχοληθούν. Τα πάντα υπάρχουν. Και ένα θαυμάσιο κλίμα που μας επιτρέπει διπλοκαλλιέργειες, θαυμάσιας ποιότητας και υψηλής βιολογικής αξίας ζωοτροφές, οι οποίες παράγονται στο κλίμα της χώρας μας, τα πάντα υπάρχουν. Δεν υπάρχει. Ακριβώς αυτό. Βούληση, δεν υπάρχει η πολιτική βούληση, λοιπόν, και το πρόγραμμα, όπως είπατε, χρόνια από την πλευρά της κυβέρνησης. Το φαινόμενο χρόνια τώρα. Απλώς τώρα περιμέναμε ότι με την κρίση επιτέλους θα ασκήσουμε πάνω στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Δεν νοείται η χώρα να παράγει το 35% του γάλακτος που χρειάζεται και το 9% του βόηου κρέατος μόνο. Αυτά τα νούμερα από μόνα τους θα πρέπει να σημάνουν συναγερμό. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν με το θέμα του γάλακτος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βασιλέκα, που ήσασταν μαζί μας και για την ενημέρωσή σας. Καλό σας απόγευμα. Και ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε να ακουστούν οι θέσεις μας. Βεβαίως. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν για τα γάλατα. Εγώ κρατάω αυτό που είπε. Το τελευταίο νομίζω που έχει έτσι δίκιο, απόλυτα δίκιο, στο ότι ποντάρουν πολύ στην γεωργία και στην κτηνοτροφία και στην αγροτική παραγωγή. Αλλά εμπράκτως δεν γίνεται κάτι που να αποδεικνύει ότι όντως σας βοηθούμε για να μας βοηθήσετε. Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως επίσης ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι και αυτό με τον υποβαθμισμένο προϊόν που είπε για τους καταναλωτές. Οπωσδήποτε δεν είναι ό,τι καλύτερο από τη στιγμή μάλιστα
που η χώρα μας κιόλας φημίζεται και για αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, θα πάμε στην Πέλα σε λίγο. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Τσουφλίδη. Γιατί έχουμε εκεί αποκατάσταση... Έχουμε την αποκατάσταση των τελευταίων 6 μη αποκαταστημένων χώρων ανεξέλεκτης διάθεσης απορριμμάτων των γνωστών ΧΑΔΑ σε όλους. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Μάλιστα, υπήρξαν και καταδίκες της χώρας για το γεγονός ότι δεν έχουν κλείσει όλες οι ΧΑΔΑ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας. Τώρα βλέπουμε ότι έχει γίνει και αποκατάσταση τον τελευταίο 6 ΧΑΔΑ. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως για το περιβάλλον πρωτίστως. Ας μας τα πει ο Δημήτρης που τα ξέρει και καλύτερα. Δημήτρη, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα, Εύη, από την πόλη της έδρας σας για την ανταπόκριση σημερινή. Mm-hmm. Πραγματικά, έτσι όπως τα λέει και το περιγράφει και το δελτίο τύπου, βρισκόμαστε στην τελευταία φάση για την αποκατάσταση των 6 τελευταίων ΧΑΔΑ, οι οποίοι υπάρχουν μάλλον αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας και οι οποίοι δεν είχαν αποκατασταθεί ενώ είχαν σταματήσει να δέχονται τα απορρίμματα από τους, αν θέλεις, από τους διάφορους δήμους ή από τις διάφορες τοπικές αρχές και ακόμα και από τους κατοίκους. Μένει λοιπόν να δοθεί αυτή η αποκατάσταση και να μιλήσουμε βέβαια για μια περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση την οποία έχει και ευαισθησία που έχει η περιφερειακή ενότητα Πέλλας και που την έχει δείξει και πολλές φορές. Είναι η τρίτη φάση ενός πολύ μεγάλου έργου το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας. Συγκεκριμένα να αναφέρουμε ότι οι 4 ΧΑΔΑ, η αποκατάσταση αφορά τον Δήμο Πέλλας και συγκεκριμένα αφορά την Δημοτική Ενότητα Κρέας Βρύσης στην περιοχή Βραστή ΚΒ2, την Δημοτική Ενότητα Κύρου στην περιοχή Μπαΐρια, τη Δημοτική Ενότητα Μεγάλου Εξάνδρου στην περιοχή Καπινάκια και την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας στην περιοχή Αμπέλια. Mm-hmm. Μία χρωματερή αφορά τον Δήμο της Έδεσας, είναι στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας και αφορά το Παλαιοχώρι και μία χρωματερή αφορά την περιοχή του Δήμου Σκίδρας, είναι στη Δημοτική Ενότητα Μενίδας και αφορά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ που είναι στην περιοχή Μαντρί Γαϊτάνη. Το κόστος περίπου είναι στο 1.800. Έχει πάει η στην Οικονομική Επιτροπή. Πότε θα γίνει, Δημήτρη, το έργο, η δημοπράτηση του έργου? Η δημοπράτηση του έργου είναι αυτή στην ουσία ξεκινάει με τη διαδικασία που περνάει από την Οικονομική Επιτροπή για να γίνει η έγκριση των τεφών της δημοπράτησης. Mm-hmm. Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες καλώς εχόντων των πραγμάτων. Και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια ένσταση ή κάποια εμπλοκή στο διαγωνισμό, επειδή πρόκειται και για ένα μεγάλο έργο, οφείλουμε να πούμε, και θέλει μεγάλο χρόνο δημοσιότητας, πρέπει να παραμείνει αρκετό καιρό, πιστεύουμε ότι περίπου κατά τα μέσα του καλοκαιριού θα μπορέσει να ξεκινήσει και η κατασκευή του έργου, να τοποθετηθεί ο ανάδοχος και να μπορέσει να ξεκινήσει τις εργασίες. Σε κάθε περίπτωση θα έρθουν και άλλα έργα στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας, τα οποία όμως αυτά είναι σε στάδιο συμβασιοποίησης, δηλαδή έχουν γίνει οι διαδικασίες, έχουν βγει οι ανάδοχοι και οι οποίοι τώρα μένουν το στάδιο της υπογραφής της σύμβασης για να την τοποθέτησή τους και να αρχίσουν να κατασκευάζουν τα έργα. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση από την περιφερειακή ενότητα Πέλλας, δελτία τύπου, τα οποία θα λένε την πορεία του κάθε ενός έργου. Πρέπει να πούμε όμως ότι τον τομέα του περιβάλλοντος πρέπει να τον προσέξουμε ιδιαίτερα γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό το κομμάτι θα λέγαμε ότι αυτό το όραμα το κάνει πράξη περιφερειακή ενότητα Πέλλας και αντιπεριφερειάρχης ο κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης με την αρρωγή θα λέγαμε βέβαια του περιφερειάρχης του Απόστολου του Τζιτζικώστα. Γνωρίζουμε Δημήτρη ότι είναι πολύ δραστήριος ο αντιπεριφερειάρχης και ότι έχει πάρει αρκετές δυνατές χρηματοδοτήσεις για μεγάλα και σημαντικά έργα της περιφερειακής ενότητας. Και τον περιμένουμε και εδώ, Εύη, για να μας τα πει από το κοντά. Το παρακολουθούσαμε και στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και βεβαίως έχει και ανοιχτή πρόσκληση για να τα πούμε και από κοντά. Είμαι σίγουρος ότι θα δεχτεί την πρόσκληση, γιατί ειδικότερα και σένα σε γνωρίζει χρόνια. Το ξέρεις από όταν ακόμα ήταν δήμαρχος στην Κρία Βρύση, αλλά και με τον Χρήστο που έχει γνωριστεί. Είμαι σίγουρος ότι θα αποδεχτεί την πρόσκλησή σας να βρεθεί στο στούντιο και πρέπει να πούμε ότι είναι έτσι όπως τα λες, γιατί αυτόν τον καιρό ετοιμάζουμε τον απολογισμό, ο οποίος θα γίνει για την περιφερειακή ενότητα Πέλλας. Ναι, και στην οποία πρέπει να πούμε ότι και εμείς οι ίδιοι που καθίσαμε να γράψουμε πλέον και να συγκεντρώσουμε τα έργα, αντιληφθήκαμε, αν θέλετε, το μέγεθος της δουλειάς της οποίας έγινε στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι διεκδικήσεις μας δεν σταματάνε εδώ.
συνεχίζονται και έχουν να κάνουν κυρίως και με το κομμάτι που διεκδικούμε, που έχει να κάνει με τις παρακάμψεις Γεννητσιών και Χαλκιδόνας. Mm-hmm. Ο αγώνας mm-hmm. για αυτό το κομμάτι δεν σταματάει. Ξέρω ότι η ετοιμότητά του περιλαμβάνει και το τέταρτο πλαίσιο δράση 2014-2020 και ότι ήδη ετοιμάζονται να υποβληθούν διάφορα έργα για το νέο πλαίσιο δράσης. Θα έλεγα ότι σε πρώτη φάση το βασικό είναι, έβησε αυτό το σημείο να πούμε ότι είναι το να έχεις ένα όραμα. Δηλαδή, αν έχεις στο μυαλό σου το τι θέλεις να πραγματοποιήσεις, από εκεί και πέρα το μόνο που έχεις να κάνεις και εφόσον γνωρίζεις τις διαδικασίες είναι να προχωρήσεις τις μελέτες και να βγάλεις οριμότητα έργου. Υπάρχουν έτοιμες προτάσεις, τις οποίες έχουμε καταθέσει στις διάφορα υπουργεία και οι οποίες βέβαια ετοιμάζουμε, προσπαθούμε να έχουμε μελέτες για να μπορέσουμε να τις υποβάλουμε όταν θα ανοίξει το 2014-2020 η καινούργια προγραμματική περίοδος. Και εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικά έργα τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι ένα πολύ μεγάλο project είναι να γίνει να καθαρίσουμε το υπέδαφος στην περιοχή της Λάκας που ήταν όλες οι αποσύρσεις εκεί και πρέπει να πούμε ότι όταν υπάρχουν γεωτρήσεις σε αυτά τα σημεία πραγματικά βγάζουν υπολείμματα ακόμα από ροδάκινα χρόνια μετά που έχει σταματήσει η απόσυρση. Mm-hmm. Κάτω ο υδροφόρος ορίζοντας είναι, και το υπέδαφος γενικότερα είναι πολύ θα λέγαμε έχει σοβαρά προβλήματα μόλυσης από τα ροδάκινα τα οποία, από τα ροδάκινα τα οποία έχουν θαυτεί και φανταστείτε ακόμα από την περίοδο της απόσυρσης. Υπάρχουν προτάσεις, έχουμε σχέδια και το μόνο που μένει είναι να τα υλοποιήσουμε με την αρρωγή πάντα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα βεβαίως, Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα. Και εγώ να σε ευχαριστήσω, παιδιά. Καλό σου απόγευμα. Χαιρετούμε λοιπόν την Έδεσα, είπε ο Δημήτρης ότι είναι σήμερα στην Έδεσα. Χαιρετούμε την Έδεσα και να πάμε να δούμε τώρα τα μέτρα που λαμβάνονται για τη Λύσα. Είχαμε πει και τις προάλλες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι οδηγίες δίνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μετά έχουμε συζήτηση με τον καλεσμένο μας. Οδηγίες προκειμένου να αποτραπεί η πιθανότητα μετάδοσης του ιού της Λύσας που εμφανίστηκε σε κόκκινες αλεπούδες παρέχει το τμήμα ακτινιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου του 2014 το Εργαστήριο Αναφοράς Λύσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε την επιβεβαίωση λύσας σε δείγματα από 4 κόκκινες αλεπούδες που απέστειλε το τμήμα ακτινιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για εξέταση. Επιπλέον, την 5η 16 Ιανουαρίου, γνωστοποιήθηκε από το ίδιο εργαστήριο η επιβεβαίωση λύσας σε ένα ακόμα δείγμα δέσποτου σκύλου που αναβρέθηκε στην περιοχή Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων λύσας στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανέρχεται πλέον στα 10, ενώ για πρώτη φορά επιβεβαιώνεται λύσα σε κατοικίδιο σαρκοφάγο στην περιοχή. Οι εστίες εμφάνισης της λύσας όσον αφορά στην κόκκινη αλεπού εντοπίστηκαν στις περιοχές Νεοχορούδα του Δήμου Ωραιοκάστρου, Ευαγγελισμός και Βασιλούδη του Δήμου Λαγκαδά και Μόδη του Δήμου Βόλβης. Στις περιοχές αυτές υπάρχουν αρκετές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες διατηρούν πυμενικούς σκύλους. Η κόκκινη αλεπού θεωρείται δεξαμενή του ιού της λύσας και ως εκ τούτου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μετάδοσης του νοσήματος σε σκύλους, γάτες, άγρια ζώα, παραγωγικά ζώα και ανθρώπους. Προκειμένου να αποτραπεί η πιθανότητα μετάδοσης του ιού, πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα παρακάτω μέτρα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων από την εστία. Υποχρεωτικός εμβολιασμός δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στους πυμενικούς και στους κυνηγετικούς σκύλους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με μολυσμένες αλεπούδες. Οποιαδήποτε μετακίνηση παραγωγικών ζώων θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας. Οι μετακινήσεις των κατοικιδίων σαρκοφάγων άνω των 3 μηνών από και προς την ζώνη 50 χιλιόμετρων γύρω από την εστία της λύσας επιτρέπονται μόνο εφόσον τα ζώα είναι εμβολιασμένα κατά της λύσας πριν τη μετακίνησή τους. Στις περιπτώσεις που εντοπιστούν νεκρά άγρια ζώα, να ειδοποιείται άμεσα η τοπική κτηνιατρική υπηρεσία για την περισυλλογή τους. Το ίδιο και στην περίπτωση που εντοπιστούν άγρια ή κατοικίδια ζώα με μη φυσιολογική συμπεριφορά συμβατή με τη λύσα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην εκπομπή από το Ε μέχρι το Χ, στη Δίον τηλεόραση. Είδαμε τι γίνεται με τη λύσα. Αφήνουμε όμως τη λύσα να πάμε σε κάτι πολύ πιο. Άχαρο θέμα, Λύσα. Εμείς θα πάμε σε ένα πιο νόστιμο θέμα. Έτσι, σε νόστιμο θέμα. Σε νόστιμο θέμα. Θα πάμε λοιπόν να δούμε. Να το πω εγώ. Να το πεις. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τις συνταγές του τόπου μας. Και τι εννοούμε με τις συνταγές του τόπου μας. Έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο και ευχαριστούμε πολύ
τον συνεργάτη της τηλεόρασης, τον Ιάκωβο τον Ποτουρίδη, ο οποίος έχει την τηλεοπτική εκπομπή Συνταγές του τόπου μας. Ευχαριστούμε πολύ, Ιάκωβε, που ήρθες. Καλησπέρα σας. Και έχουμε και τον φίλο μας τον Βασίλη, πρέπει να πούμε μαζί. Γεια σου, Βασίλη. Γεια. Λοιπόν, οι Συνταγές του τόπου μας, μια εκπομπή της Δίων Τηλεόρασης, η οποία σημειώνει επιτυχία και βεβαίως πώς να μην σημειώσει επιτυχία, μια εκπομπή η οποία αναφέρεται ναι μεν στη μαγειρική, που είναι πολύ δημοφιλής οι εκπομπές μαγειρικής, αλλά και του τόπου μας. Και χρήσιμες. Εδώ είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εκπομπής. Το ζουμί. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι καινούργια εκπομπή. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Τώρα, όσον αφορά την εκπομπή, σκεφτήκαμε ο Χρήστος, ο φίλος μας, ο Χρήστος εδώ στην Δύο Τηλεόραση, να κάνουμε μια εκπομπή η οποία θα αναφέρεται στην παραδοσιακή κουζίνα. Μια εκπομπή η οποία την έχουμε γευτεί όλοι μας, ανεξάρτητα με το τι ράτσα είναι ο καρθένας. Mm-hmm. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στις γεύσεις του τόπου μας πραγματικά. Δεν είναι κουρμέ. Δεν βάζουμε μέλια. Μαγειρεύουμε όπως μαγείρευε η γιαγιά μας. Έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και εκπαιδευτικό, γιατί είναι συμβάλλει και στη διατήρηση της παράδοσης, διότι αυτά είναι φαγητά που τα μάθαμε κι εμείς από τις μητέρες, τις γιαγιάδες, τις κάθε, όπως λες και εσύ, ράτσας. Σκοπός της εκπομπής είναι, σίγουρα όλοι έχουμε γευτεί αυτές τις γεύσεις mm-hmm, που mm-hmm. βλέπουμε στην εκάστοτε εκπομπή, αλλά να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Έτσι, ακριβώς. Για να μην χάνονται βεβαίως όλες αυτές οι συνταγές που ήρθαν από τις άλλες πατρίδες που λέμε και να είμαστε κι εμείς ακόλουθοι αυτών των συνταγών και να τις ακολουθούμε και να τις μαγειρεύουμε και να τις τρώμε βεβαίως. Να τρώμε αυτά τα φαγητά, τα οποία είναι οπωσδήποτε της δικιάς μας διατροφής, της μεσογειακής και είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ως... Είναι η καλύτερη διατροφή αυτή. Πιο υγιεινή είναι σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Αγνά υλικά. Δηλαδή, μαγειρεύοντας, ας πούμε, βάζοντας βούτυρο, βάζουν το βούτυρο της αγελάδος. Τι κάνουν το φαγητό, το μαγειρεύουν όντως παραδοσιακά. Έτσι όπως το έκανε η γιαγιά τους, η προγιαγιά τους. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω τώρα να μου πεις, επειδή το ξέρεις το αντικείμενο, γιατί κάνεις τις εκπομπές, θέλω να μου πεις ένα φαγητό. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολλές γυναίκες. Πού είναι δικό μας, δηλαδή συνταγές του τόπου μας, πού είναι εύκολο και γρήγορο. Χωρίς όμως να χάσει τη γεύση. Κοίταξε. Την οποία δεν τη χάνουν. Παραδοσιακά φαγητά, εύκολα και γρήγορα, δεν υπάρχουν. Υπάρχει προεργασία. Είναι η προεργασία. Η προεργασία. Δηλαδή, να σου πω ένα ποντιακό φαγητό, ας πούμε. Εύκολο. Την τενέ ή το περίεργα. Τώρα, μειώνω τώρα, λέω και γλυκό, άμα θέλεις, ό,τι ναι, είναι πιο... Ναι, γλυκό. Γλυκό δεν θα το παρασκευάσει εκείνη την ώρα. Ναι. Άρα θέλει τον χρόνο του. Μπορεί να κάνει όμως ένα υβριστό ή τενέ, το οποίο θα το κάνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λίγα λεπτά. Θα ζεστάνει ένα απλό νερό. Ναι. Θα ζεστάνει ένα νερό, θα το ρίξει πάνω στα μακαρόνια, θα ζεματίσει λίγο ένα βούτυρο, θα λιώσει, θα το ρίξει πάνω και είναι έτοιμο. Τόσο απλά, σε 2-3 λεπτά θα είναι έτοιμο. Το λες δύσκολα όμως, Ιάκωβε, γιατί εγώ δεν φαντάζομαι ότι είναι τόσο εύκολο, μου ακούστηκε δύσκολο. Κοίταξε, το να φτάσουμε να έχουμε τα μακαρόνια. Ναι, από την ονομασία λέω αυτό έχει δουλειά, δεν είναι. Το να φτάσουμε να έχουμε όμως τα σπιτικά τα μακαρόνια στην αποθήκη μας, στο ντουλάπι του σπιτιού μας, θέλει όχι απλά χρόνο και πολλή δουλειά. Πόσο εύκολο είναι να βρεις όλες αυτές τις κυρίες που μαγειρεύουν. Λοιπόν, πρέπει να θυμηθούμε ότι τα τελευταία 17 χρόνια κάνω τηλεόραση που αναφέρεται στον πολιτισμό, σχέση στον πολιτισμό. Μέσα από τους συλλόγους βρίσκω όλη αυτή την... Προσπαθώ να βρω μάλλον μέσα από τους συλλόγους όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα μαγειρέψουν και εάν θέλεις ακόμα Χρήστο, Εύη, μέσα στο σύλλογο θα προσπαθούμε, όπως κάναμε τις τελευταίες εκπομπές, να γίνονται, να γράφονται οι εκπομπές. Έτσι, να δείχνουμε και το έργο παράλληλα των συλλόγων. Έτσι. Έτσι. Κάνουν εξαιρετική δουλειά οι σύλλογοι, όλοι ανεξαιρέτως, γιατί ουσιαστικά αυτοί κρατούν και συνεχίζουν θα σας πω, την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα. Την ιστορία μας. Είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια. Θα σας πω, κάποια στιγμή πήγαμε στο Σύλλογο Βλάχων Βέρειας. Καταρχάς δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να έχει τέτοια... Από την νηματιοθήκη του μέχρι και τον χώρο διδασκαλίας των χωρών, ήταν όλοι χώροι τέλειοι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, όταν φτάσαμε σε σημείο να φάμε μια τσουκνιδόπιτα, ας πούμε, μας φτιάξανε μια τσουκνιδόπιτα. Όταν στρώσανε ένα φύλλο κάτω, όταν έριξε τις τσουκνίδες η κυρία έτσι πάνω, μεγάλο όγκο, έριξε και το επάνω φύλλο, το έβαλε στο φούρνο, το έβγαλε από το φούρνο ψημένο πλέον, έριξε λίγο λεμόνι, το έκοψε και θα με σερβίρει. Να το δοκιμάσω, να κάνω αυτό το άχα, τι όμορφο που είναι εδώ. Λοιπόν, μόνο που το κοιτούσα έτσι με τη τσουκνίδα μέσα και είδα πώς έγινε, μου ερχόταν δύσκολο να το δοκιμάσω. Όταν το δοκίμασα, έφαγα δύο κομμάτια. Μάλιστα. Η παραδοσιακή κουζίνα τελικά κρύβει νοστιμιές, πραγματικά. Υπάρχει κόσμος, πιστεύεις, που ασχολείται με την παραδοσιακή κουζίνα και με τις συνταγές αυτές που τις κάνουν, δηλαδή, οι γυναίκες στα σπίτια τους ή γίνονται σε πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις? Εγώ πιστεύω ότι και οι πολύ πολύ γκουρμέ μάγειροι σίγουρα έχουν περάσει από την παραδοσιακή κουζίνα και σίγουρα κάνουν παραδοσιακή κουζίνα στα σπίτια τους για τα παιδιά τους. Ίσως είναι, πρέπει να μάθεις πρώτα την παραδοσιακή και για μπορεί... να φτάσεις σε επίπεδο να γίνεις γκουρμέ. Και μπορεί ίσως να χρησιμοποιούν ορισμένες συνταγές και απλώς να τις εμπλουτίζουν με άλλα δικά τους. Σε όλα τα πράγματα υπάρχει βάση. Έτσι είναι. Και στο φαγητό η βάση είναι η παραδοσιακή κουζίνα, για μας τουλάχιστον, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που μάθαμε από τους γονείς μας, πριν γίνει κάποιος ένας τέλειος μάγειρας και επώνυμος μάγειρας, η μητέρα του μαθαίνει την κουζίνα του σπιτιού. Έτσι είναι. Σπιτικό φαγητό. Παρότι ο μικρός Βασίλης δεν φοράει μικρόφωνο, εγώ θα σε ρωτήσω αν μας αρέσουν. Σ' αρέσουν αυτά τα φαγητά? Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Όλα τα τρως, όλα σ' αρέσουν. Προφανώς. Νομίζω έχει δώσει σωστή απάντηση. Ιδιαίτερη προτίμηση στις πίτες. Στις πίτες. Στις πίτες. Και ποιος δεν έχει? Αχ, εδώ δεν είσαι μόνος, και εγώ θα έλεγα δεν είσαι μόνος. Οπότε εγώ μπορώ να ζητήσω στην επόμενη εκπομπή σου, Ιάκωβε, μπορώ να έρθω, να παρακολουθήσω και μετά να τιμήσω τα φαγητά. Ή την επόμενη φορά που θα έρθει να μας φέρει μια πίτα. Μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Κάποια στιγμή να μας μαγειρέψει εσύ κάτι. Μαζί με τον Χρήστο. Α, εντάξει. Γιατί ο Χρήστος μαγειρεύει καλά. Αυτό είναι. Το λέω δημοσίως. Μαγειρεύει καλά. Λοιπόν, ωραία, θα το δούμε λοιπόν. Θα το δούμε, ναι. Οπωσδήποτε. Θα το κανονίσουμε. Λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ έχουμε. Και να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τον Ιάκωβο που ήρθε. Και τον Βασίλη. Ιάκωβε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.